Φίλοι και φίλες, ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει, όπως είναι ο σημερινός, με ραγδαίες ταχύτητες και η ακινησία δεν ταιριάζει. Αυτά έλεγε ο αείμνηστος Γιάννος Κρανιδιώτης και τα λόγια του είναι τόσο επίκαιρα όσο ποτέ. Επικοινωνώ μαζί σας για τις σχετικές γελοιότητες που έγραψε η νούμερο 1 ιστοσελίδα κατηγορίας Πασατέμπο. Πάμε να δούμε ορισμένες επισημάνσεις μου, οι οποίες αφορούν το συγκεκριμένο άρθρο. Καταρχήν, δεν κάνω αποδοχή τον χαρακτηρισμό «ξέφυγε ο Χατζησάβας». Θεωρώ πλέον ότι ο κάθε ενεργός πολίτης θα πρέπει να δρά και να μιλά ελεύθερα, να εκφράζεται ελεύθερα και να λέει με παρησία την άποψή του σε πλαίσια δημοκρατικού διαλόγου. Η δουλοπρέπεια ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών που παρατηρήθηκε τους τελευταίους χρόνους έχουμε δει σε τι κατάντια έφεραν την Κύπρο και το λαό μας. Δεν υπάρχει πλέον καμία ανοχή και καμιά υποταγή στο άρρωστο και γεμάτο παθογένειες σύστημα που εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει με την ανοχή μας. Όσο αφορά την υποτιμητική αναφορά σας για την καταγωγή μου, θα κάνω επίσης ορισμένες διευκρινήσεις. Κατάγομαι από το κατεχόμενο χωριό Βατηλή της επαρχίας Αμοχώστου, γεννήθηκα στη Λευκοσία, στην ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη και μεγάλωσα στην Αλάμπρα, σε ένα πανέμορφο χωριό με μια τεράστια και ιδιαίτερα σημαντική ιστορία στο βάθος των αιώνων. Και το λέω με τεράστια υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη και προς την οικογένειά μου και προς τους δασκάλους μου, αλλά και προς τους συγχωριανούς μου. Να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα μικρό ποίημα του λαϊκού μας ποιητή Ηλία Γεωργίου για να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα για το χωριό μας Αλάμπρα και για τη ζωή μας εδώ. Το χορκούι μου. Πίσω που τους κασαπάες και που τάλλα τα χορκά εν χτισμένον το χορκό μου μες στο κόμμαν του βορκά. Στα πετρόχτιστα του σπίθκια, χαμηλά και παστρικά κάθονται οι χορκανοί μου και περνούν αδερφικά. Ξέρουμεν ένα τον άλλον, παφησί μας την μωρά, πίνουμε σμιχτήτες λύπες της ζωής και της χαράς. Έχει γάμον Παναήριν, ούλη γέλια και χωρών, έχει θάνατον κλαμμένη, απου γέρον ως μωρών. Το σιμώνα μες στα σόνια, καλοτσέρι στο λιοπύρι, καταρκάζουμε στες στράτες όπως παν στο Παναήριν, πότε σπόρον, πότε θέρος, να συνάξουμε ελιές, που το κλάθκιος ως το τρίος εμάς λείπουν οι δουλειές. Τρώμεν το ψουμίν με κόπον στο χωράφιν και σταμπέλιν, που το δρόμαν που την πίναν φαίνεστε μας πως εμέλιν. Το όμορφό μου το χορκούιν εν το κάμνο αλλαξάν, ούτε με τους κασαπάες ούτε με την περασάν. Σημείο 3. Μάθετε επιτέλους ότι ο σωστός τίτλος του έργου που αναφέρεστε δεν είναι «Welcome friends to Cyprus», αλλά «You are welcome friends to Cyprus». Η ημιμάθειά σας είναι χειρότερη τελικά και από την αμάθεια που σας διακατέχει. Σημείο 4. Κάνετε αναφορά για λανθασμένη και βεβαιασμένη ενέργεια απόσυρσης του τραγουδιού μου από τον διαγωνισμό της Eurovision, χωρίς καμιά επιχειρηματολογία, και είναι να διερωτάται κανείς να γελά ή να κλαίει με αυτά που βλέπει και διαβάζει. Όσο αφορά τα περί εμβρασμού ψυχής, τα απορρίπτω ασυζητητή. Ό,τι είπα στο βίντεο ημερομηνίας 27 Δεκάτου το είπα με απόλυτη γνώση όλων των δεδομένων τα οποία είχα υπόψη μου και επιβεβαιώθηκαν από την ίδια την παραγωγή του ΡΙΚ με εγκύκλιο που έστειλε μετά την αποχώρησή μου σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Σημείο 5. Ούτε με θεούς τα έβαλα, ούτε με δαίμονες τα έβαλα. Τα έβαλα με την ανηθικότητα και την ανεντιμότητα, τις οποίες δικαιολογούν οι πράξεις και τακτικές σας. Καμιά εφαρμογή του κώδικα δημοσιογραφικής διοντολογίας εκ μέρους σας. Αλλά τι να περιμένω από μια ιστοσελίδα που έχει για υπάλληλο δημοσιογράφο της κακιάς ώρας, ο οποίος δεν τέλειωσε καν το πανεπιστήμιο, τον τομέα δημοσιογραφίας που επέλεξε να σπουδάσει, τον βόλεψε το κόμμα του στη συντεχνία μέσα από την οποία εξεδίωξαν κακήν κακός και αποφάσισε χωρίς κανένα πτυχίο να κάνει τον δημοσιογράφο. Αφού έτσι σας αρέσει, μαζί σας όλα τα νούμερα και όλοι οι αριθμοί κερδίζουν. Σημείο 6.
Σας προκαλώ επίσης να μου υποδείξετε σε ποιο σημείο έκανα αναφορά στο προηγούμενο βίντεό μου ημερομηνίας 27 Δεκάτου για τους υπόλοιπους κρατικούς παράγοντες που σκοπίμως προσπαθούν να μπουν εμπόδιο στην καριέρα μου, όπως λέτε. Το είπα και σε άλλες συνεντεύξεις μου στο παρελθόν. Με το τραγούδι δεν ασχολούμαι για βιοποριστικούς λόγους, παρά το ότι είχα πολλές ευκαιρίες να το πράξω. Εν τούτης είναι κάτι που αγαπώ. Το υπηρετώ με σεβασμό και αγάπη και το μόνο σίγουρο είναι ότι απέναντι στη μουσική, τον πολιτισμό και την ιστορία αυτού του τόπου είμαι απόλυτα συνεπής. Απόλυτα συνεπής ήμουν και θα είμαι με όλους όσους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια και σε καμία περίπτωση δεν διαπραγματεύομαι με κανέναν σας το αποτέλεσμα της πολύ σοβαρής και αξιόλογης δουλειάς που επιτελούμε με τους συνεργάτες μου. Σημείο 7. Είναι αστείο το παραλήρημά σας που λέτε ότι ζητώ από τον Γενικό Εισαγγελέα να παρέμβει άμεσα για να επέλθει δικαιοσύνη, καθώς οι άλλες αρμόδιες αρχές δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου, που εννοείται την ανοιχτή επιστολή μου ημερομηνίας 16 Δεκάτου, και δεν μου έδωσαν τάχα τις απαντήσεις που εγώ επιθυμώ. Να βάλουμε και εδώ τα πράγματα σε μια τάξη. Ζήτησα την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα διότι η λειτουργή του ΡΙΚ παραβίασαν άρθρο του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι όπως λέτε εσείς πως καμιά αρμόδια αρχή δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μου για να μου δώσουν τις απαντήσεις που εγώ επιθυμώ. Επίσης, το ΡΙΚ απάντησε στην επιστολή μου και αναμένω και από τις άλλες αρμόδιες αρχές να πράξουν το ίδιο μέσα σε χρονικό περιθώριο 30 ημερών όπως το άρθρο 29 του Συντάγματος κατοχυρώνει. Άρα, πώς είναι δυνατόν να κάνετε τέτοιους ισχυρισμούς όταν δεν έχουν παρέλθει ακόμα 30 μέρες? Για ακόμα μια φορά μένετε εκτεθειμένοι κύριοι και μάλιστα ανεπανόρθωτα. Αυτό το οποίο κάνετε, λυπάμαι που θα σας το πω, δεν είναι δημοσιογραφία, αλλά κάτι άλλο.